Έναν εκ των ειδικών της αγοράς, τον κύριο Νίκο Ιωάννου, partner της Grant Thornton Ελλάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Ιωάννου. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε ίσως ο μοναδικός που θα μπορούσε στην παρούσα φάση, ένας από τους ανθρώπους που θα μπορούσε να μας δώσει μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα. Βέβαια. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρωτοφανή οικονομική ύφεση που βλέπει τι ελληνικές επιχειρήσεις και η αρνητική ανάπτυξη που υφίσταται αυτή τη στιγμή έχει σαν συνέπεια τη μεγάλη, την πολύ μειωμένη ρευστότητα των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων σήμερα στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει σαν συνέπεια, και έξω από αυτό δεν είναι ούτε οι ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή πλήττονται ίσως πρώτοι από όλους, να υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης σήμερα στην ελληνική οικονομία. Οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή. Όσο το δημόσιο δεν μπορεί να βγει στις αγορές, δεν μπορούν να προσφύγουν, είναι δέσμιες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχουν και το δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος των καταθέσεων έχει φύγει στο εξωτερικό και γενικότερα το πρόβλημα ρευστότητας πλήττει πρώτα αυτές. Κατά συνέπεια, η μειωμένη ζήτηση, η ύφεση έχει κάνει τις ελληνικές επιχειρήσεις που χρειάζονται δανεισμό να προσφέρουν στη τράπεζα, αλλά οι τράπεζες σήμερα είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Να δυνατούν να δώσουν τόσο μεγάλα όπως στο παρελθόν. Να ανοίξουν τις πιστωτικές τους γραμμές και αφετέρου όταν δίνουν να είναι είτε με ένα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις που ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να τα απεξέλθουν είτε να ζητάνε πάρα πολλές εγγύησεις. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό. Όλα αυτά τα δεδομένα έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πρώτη φορά, ίσως, τόσες πολλές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στον πτωχευτικό κώδικα, στην κατάξυση του πτωχευτικού κώδικα, γιατί αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα και τη χρεοκοπία. Τι πιστεύουμε εμείς. Ακριβώς. Πώς μπορούν δηλαδή σε αυτό το σκηνικό που μας περιγράφετε να αντιδράσουν οι ελληνικές. Εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις και το management των οποίων είτε στο παρελθόν είτε και σήμερα σκοπεύει στην κεφαλαιακή τους επάρχεια, σε μια ισχυρή κεφαλαιακή επάρχεια, μπορούν να επιβιώσουν σε ένα σκηνικό κρίσης και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν. Γιατί οι ευκαιρίες πάντα παρουσιάζονται σε περίοδους κρίσεων. Όλοι αυτό το ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι επιχειρήσεις να έχουν στο νου τους ότι σήμερα τα μετρητά, τα διαθέσιμα μιας εταιρείας είναι ο αδιαφιλονίκητος ισχυρός παράγοντας. Ξέρετε τώρα. Money rules, money talks. Ακριβώς. Οι επιχειρήσεις σήμερα, σήμερα λέμε ότι πλέον. Τα κέρδη είναι μια ιδέα. Τα μετρητά είναι ένα γεγονός και όλοι αυτό κυνηγάμε. Νομίζουμε, πιστεύω δηλαδή προσωπικά και εγώ, ότι ο καιρός ο οποίος οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν σαν σκοπό την αύξηση του τζίρου, την αύξηση των κερδών, της κερδοφορίας ή την επίτευξη στόχων όπως το EBITDA, έχει περάσει να επιστρεπτεί και είναι προϊόν μιας άλλης εποχής, μιας εποχής με εύκολης πίστοσης. Μιας εύκολης πίστοσης. Σήμερα όλοι κοιτάνε να έχουν διαθέσιμα να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες. Τι κάνουν σήμερα όλες οι επιχειρήσεις. Πώς αντιδράκανε, δηλαδή ποιο είναι ο οδικός χάρτης, ας το πούμε έτσι, σε αυτήν, με αυτό το στόχο, με αυτή το πρώτο σχέδιο. Πράγμα που κάνουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, εισηγμένες, πολυεθνικές ή μη, είναι να προσέχουν πάρα πολύ το γεγονός να περιορίσουν τις δαπάνες τις. Είναι το λεγόμενο cost cutting, ο περιορισμός των δαπανών. Τι είναι όμως θεωρητικά αυτό το cost cutting, το οποίο. Το πολυθρύλιτο cost cutting, αυτός ο πολυθρύλιτος περιορισμός δαπανών. Μιλάμε για ένα περιορισμό δαπανών, για έναν αυστηρό έλεγχο των επιχειρήσεων στα ενδότερα τμήματα της επιχείρησης, προκειμένου να δούνε ποιες δαπάνες ενδεχομένως επιδέχονται κάποιας μείωσης. Στόχος δεν είναι να μειώσουμε απλά τις δαπάνες, στόχος του cost cutting είναι ένα εργαλείο για τη διοίκηση, προκειμένου να μειώσει αφενός τις δαπάνες της, αλλά οι παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες και προϊόντα να παραμείνουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Καμιά επιχείρηση δεν θέλει να μαθαίνει. Να εξανθρωποδιστεί, να μην έχει στελέχη για την επόμενη μέρα. Και ταυτόχρονα, μειώνοντας τις δαπάνες, να μπορέσει να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά. Γενικότερα, όλη αυτή η κουβέντα για περιορισμό δαπανών γίνεται σε τέτοιες περιόδους κρίσεων. Γιατί σε αυτές τις περιόδους κρίσεων όλοι καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως τα κοστολόγια μας να είναι μεγάλα, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά και νομοτελειακά κινδυνεύει η ύπαρξή μας. Θεωρητικά, το cost cutting πρέπει να ξεκινήσει με έναν μεγάλο έλεγχο μέσα στις επιχειρήσεις, με έναν επαρκή έλεγχο μέσα στις επιχειρήσεις, με συζήτηση με το προσωπικό, με διασαφήνιση ουσιαστικά όλων των στόχων γιατί το κάνουμε αυτό. Και στο προσωπικό πρέπει να είναι σύμμαχος στην όλη προσπάθεια για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν παραδείγματα που θα μπορούσατε να μας δώσετε. Καταρχήν, όπως βλέπουμε και στον τίτλο, είναι διαφορετική η προσέγγιση των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τις μικρομεσαίες ελληνικούς. Κοιτάξτε,
Το θέμα είναι ότι πρώτα κάποια μέτρα εφαρμόστηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις και όταν είδανε και όταν βλέπει κάποιος ότι αυτό το μέτρο ενδεχομένως έχει αποτέλεσμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν σε αυτό το δρόμο, περιορίζοντας ενδεχομένως τις δαπάνες τους. Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα και το νούμερο ένα βήμα, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάθε μία επιχείρηση είναι μια σύνταξη του προϋπολογισμού κάτω από πάρα πολύ σωστές και αυστηρές προϋποθέσεις. Θεωρητικά θα πρέπει κάθε εταιρεία να στοιχειοθετήσει τις δαπάνες της από το επίπεδο 0. Είναι το λεγόμενο zero-based budgeting. Τι γινόταν μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις όταν μιλάγαν για προϋπολογισμό, τι κάνανε, ουσιαστικά παίρναν τα δεδομένα της προηγούμενης χρήσης και απλά αυξάνανε ή μειώναν κατά ένα ποσοστό τις δαπάνες τους. Αυτό θεωρητικά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να διαιωνίζει κατά κάποιο τρόπο τα λάθη του παρελθόντος. Θεωρητικά, κάνοντας προϋπολογισμό από το 0, θα πρέπει να δούμε τις δαπάνες μας σε κάθε τμήμα από το 0, να έχουμε, όπως είπα, συμμέτοχο το προσωπικό σε αυτό και να αναδείξουμε περιοχές στις οποίες ενδεχόμενα καταναλώνουμε πάρα πολύ μεγάλους πόρους. Μπορεί σε ορισμένες περιοχές να αναδειχθεί ότι οι πόροι που αναλώνονται θα μπορούσαν να χρειάζονται βελτίωση. Αυτός όμως είναι ο σκοπός του προϋπολογισμού, να αναδείξει περιοχές όπου οι πόροι χρειάζονται βελτίωση και θεωρητικά να γίνει καλύτερη κατανομή. Και να γίνει καλύτερη η κατανομή τους. Μιλάτε συνεχώς για την σύμπραξη του προσωπικού προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης, της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των περιόδων κρίσεως από μια εταιρεία. Το ερώτημα λοιπόν είναι η μείωση προσωπικού. Τόσα έχουν ακουστεί, ιδίως αυτούς τους καλεπούς καιρούς, έχουμε ακούσει από επιχειρησιακές συμβάσεις μέχρι εθελούσια έξοδο και από μείωση προσωπικού μέχρι αθρώσεις απολύσεις. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο παραπάνω αυτό το εργαλείο, παύλα. Πώς να το πω, κίνητρο των επιχειρήσεων για να προχωρήσουν σε cost cutting, είναι έτσι εύκολη και αν είναι, τι είναι ακριβώς αυτή η μείωση προσωπικού, δηλαδή πώς μπορεί να... Να σας πω, το προσωπικό όταν μια διοίκηση, η διοίκηση μιας εταιρείας βλέπει ότι ενδεχομένως πάβει να είναι ανταγωνιστική στην αγορά, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι θα πρέπει να περιορίσω το προσωπικό μου ή άλλες δαπάνες όπως είναι το marketing. Υπάρχουν πολλές απόψεις γενικά γι' αυτό, αλλά και οι δύο πιο ισχυρές σε αυτή την κατεύθυνση είναι η μία είναι θεωρητικά λέει ότι όταν μια επιχείρηση κινδυνεύει η βιωσιμότητά της θα πρέπει να άμεσα και χωρίς περιορισμούς να μειώσει το προσωπικό της. Όντως ξέρουμε όλοι ότι η δαπάνη του προσωπικού, η δαπάνη του προσωπικού είναι πολύ μεγάλη και οι εταιρείες ενδεχομένως να κρίνουν ότι δεν μπορούν να το αντέξουν. Γνώμη σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλλον στις πιο πολλές περιπτώσεις, το προσωπικό δεν μπορεί να το δούμε απλά σαν ένα κόστος μισθοδοσίας, αλλά είναι συμμέτοχο στην όλη προσπάθεια και είναι, ουσιαστικά είναι η ίδια η επιχείρηση και η επιχείρηση είναι οι άνθρωποι της. Ειδικότερα στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι άνθρωποι αυτοί κάνουν επιχείρηση και εκπροσωπούν ουσιαστικά την επιχείρηση προς τα έξω. Θεωρητικά, η μείωση του προσωπικού θα έπρεπε να είναι το τελευταίο μέσο όταν όλες οι άλλες περιπτώσεις έχουν εξεταστεί. Υλοποιηθεί ή όχι, τέλος πάντων δεν έχουν τελεσφορήσει. Έτσι. Εδώ θα ήθελα να πω ότι γενικότερα για αυτό το κομμάτι έχει γίνει πλέον πιο εύκολο το πλαίσιο των απολύσεων και όπως όλοι γνωρίζουμε. Οπότε πολλές επιχειρήσεις κατευθύνονται προς τα εκεί. Αλλά είναι επίσης έχουν θεσπιστεί κάποια κριτήρια, όπως τα κριτήρια του ΟΑΕΛ, τα οποία ενισχύουν τους εργοδότες, επιδοτούν τις εργοδοτικές φορές και κάνουν με τον τρόπο αυτό πιο εύκολη την παραμονή του προσωπικού. Και υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα γι' αυτό. Ναι, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, γιατί. Κάτι που στο εξωτερικό, ας πούμε, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, είτε ότι να μείνουν σταθερές οι αποδοχές και να θεσπιστούν κάποια μπόνους στο προσωπικό. Παραγωγικότητα. Συνδεδεμένα, τέλος πάντων, με το αποτέλεσμα. Κάνεις το προσωπικό συμμέτοχο στην προσπάθεια, αφενός, και αφετέρου είναι και ένα ταμιακό. Μια ταμιακή διευκόλυνση για την εταιρεία από το να πληρώνει κάθε μήνα τους μισθούς, να πληρώνει μία φορά και το χρόνο με τη μορφή μπόνους και με αυτόν τον τρόπο να κάνει και το προσωπικό να προσανατολίζεται στην αύξηση των στόχων της εταιρείας. Να βάλουμε μια άνω-τελεία, θα ήθελα κύριο Άννου, στο σημείο αυτό. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τα ανοιχτά μέτωπα στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Συνδεόμαστε με το Αλτζαζίρα να δούμε τι μεταδίδει τώρα.